σημαίνει πολλά για μένα, γιατί δείχνει ότι ο κόσμος βλέπει ότι δίνω ό,τι μπορώ και ό,τι έχω και είναι σημαντικό αυτά. Ο καθένας από εμάς είναι μέλος της ομάδας, οπότε παίζει αυτό το ρόλο, αλλά από εκεί πέρα ίσως να το βλέπει να είναι λίγο πιο επιτεθειμένος. Θέλει να δουλέψουμε όλοι μαζί. Βλέπεις να αλλάζει κάτι στην ομάδα ψυχολογικά, αλλά και τακτικά με παρουσία του νέου προπονητή της ομάδας. Την προηγούμενη εβδομάδα, παρότι οι αρκετοί ποδοσφαιριστές έλειπαν με υποχρεώσεις στις εθνικές τους ομάδες, δουλέψαμε πολύ στην τακτική και στις κινήσεις που πρέπει να κάνουμε μέσα στο γήπεδο. Έχουν αλλάξει κάποια πράγματα, ναι, και περιμένουμε να τα δείξουμε στον αγωνιστικό χώρο στο παιχνίδι. Την προηγούμενη φορά που ήταν εδώ, δήλωσε ότι ο ίδιος θέλει να παραμείνει μετά το τέλος του συμβολέου του. Υπάρχει κάποια εξέλιξη στο θέμα αυτό, υπάρχουν επαφές, εξελίξεις, κάτι νότο το οποίο πρέπει να μας πει και να γνωρίζουμε. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε συζητήσει με την ομάδα και όπως σας έχω ξαναπεί, αισθάνομαι καλά εδώ πέρα. Είμαι χαρούμενος στην Ελλάδα, η οικογένειά μου είναι χαρούμενη στην Ελλάδα. Θα ήθελα να μείνω. Το τι θα γίνει είναι κάτι το οποίο θα το δούμε. Προλαβαίνει ο Πάου, πιστεύει να μπει πρώτο στα play-off. Με βάση και το γεγονός ότι έχει μείνει αρκετά πίσω ακόμα για τη δεύτερη θέση και όπως δείχνει το πραγμάτων του προστάτημα, θα έχει να παίξει με πολύ καλές ομάδες στα play-off. Well. Αυτό είναι το νόημα των play-off, να αγωνίζονται οι καλύτερες ομάδες. Εμείς το γεγονός ότι αγωνιζόμαστε, θα αγωνιστούμε εκεί, γιατί είμαστε μια πολύ καλή ομάδα. Αλλά για να κατακτήσουμε την πρώτη θέση, όπως είπατε, θα πρέπει από τώρα μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος να πάρουμε αρκετούς πόντους, να κερδίζουμε τα παιχνίδια για να δούμε τι θα γίνει στη διαδικασία των play-off. Έχουμε πολλούς έμπειρους παίκτες, έχουμε και νέους παίκτες που δουλεύουν πολύ καλά. Υπήρχε ένα θέμα με την ψυχολογία λόγω των κακών αποτελεσμάτων, αλλά εδώ είμαστε και πιστεύουμε ότι μπορούμε να κατακτήσουμε την πρώτη θέση στα play-off. Ο κόσμος μοιάζει αποτελεσμένος από την πορεία της ομάδας και είναι και κάτι που αποτυπώνεται από την προσέλευση στο γήπεδο. Είναι κάτι το οποίο συζητάτε μεταξύ σας, σας προβληματίζει και αν δεν πώς έχετε σκεφτεί να αλλάξετε όλο το κλίμα ενώ και play-off. Ξεκινάω από το πιστεύω ότι θα δείξουμε ότι ο καθένα έχει την επιθυμία να κερδίσουμε τα play-off. Θα πρέπει επίσης ο καθένα να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη και υπευθυνότητα στο παιχνίδι του και να βελτιωθούμε ως ομάδα. Πριν από μερικές μέρες, όταν μιλήσαμε με τον προπονητή του ΠΑΟΚ στη Νέα Μεσύμβρια, μας είπε ότι θα ήθελα να μάθω κι εγώ από τους παίκτες μου ποια είναι η άποψή του για το τι έφτιαξε και υπήρξε αυτή η καθίζηση. Αν θα είχε αυτή τη δυνατότητα με λίγα λόγια θα μπορούσε να μας πει την άποψη του πώς δηλαδή ο Πάουκ από Δεκέμβριο που ήταν στο ΣΥΝ 5 τώρα έχει χάσει κάθε ελπίδα για τίτλο. There are some words that have to stay in the dressing room, that's all I have to say. Είναι πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να μείνουν μέσα στα δωτήρια και να συζητήσουμε εκεί.